Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά τη διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας η Super League επιστρέφει με κρίσιμα παιχνίδια για την 23η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο άδειο Ολυμπιακό στάδιο, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται από τον Όφη στην Κρήτη. Αύριο ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει την αναμέτρηση της Ξάνθης με τον Πανετολικό στις 7.30. Με τρία παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 23ης αγωνιστικής, η οποία αφιερώνεται στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου. Ο Πανιώνιος, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, υποδέχεται τον Ατρόμητο. Στους Κιανέρηθρους βρέθηκαν και δόθηκαν 30.000 ευρώ στον Μάρτιν Λάτκα, οπότε και εκλείπει η πιθανότητα αφαίρεσης 3 πόντων και κατακύρωσης του αγώνα υπέρ του Ατρόμητου. Οι Περιστεριώτες με νίκη παραμένουν σε τροχιά Ευρώπης. Σκόντα Πανετολικός απευθύνεται από την Ετρία σε 7.30, με την νίκη να είναι μονόδρομος για την Ξάνθη, από την οποία θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Μαρκόφσκι. Απόν λόγο ο Ιωσή Ευχαριστίας για την ομάδα του Αγρινίου. Πάνω από και με στόχο το τρίποντο για να διεκδικήσει έως το φινάλε την είσοδο του στην πεντάδα θα παραταχθεί ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ. Στην Ένωση ματαιώθηκε οριστικά η μετακίνηση του Κώστα Μανολά στην Τνίπρο λόγω ασυμφωνίας των δύο ομάδων στο οικονομικό και ο παίκτης παραμένει στην ΑΕΚ τουλάχιστον έως το καλοκαίρι. Απόντες πριν του τιμωρημένου Μανολά για το μάζ με τον Άρη ή Κάλλος και Μπουγαίδης. Την Κυριακή στο κεκλεισμένο των θυρών Σπύρος Λούις το τριφύλι φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Ο Φερέρα δοκίμασε σχήμα χωρίς καθαρό επιθετικό και τόνισε πως απομένουν 8 τελικοί. Η πλευρά του Γιάννη Βαρδινογιάννη διέψευσε κατηγορηματικά πως υπήρχε συνάντηση με Σαουδάραβα πρίγκιπα. Το περίεργο σενάριο διέψευσε και ο κύριος Τσάκας. Κρέσιτς, Ίδης, οι Ιαπώνες του Ντάζλου Πόλωνη, αμφίβολος ο Σνάουστνερ, επιστρέφουν Γλύκος και Φωτάκης. Νωρίτερα στις 5 και 4 ο Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Ο Νίκος Αναστόπουλος αναμένεται να έχει στη διάθεσή του παππουλή Μάντζιο Σίσιτς, επιστρέφει ο Καμπάνταης από όνο τιμωρημένος Κάλετσης. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, που δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Τσεμπούρ, σκέφτεται τον Μυραλάς για την κορυφή της επίθεσης, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του προσαγωγού ο Μαρκάνο. Αυτό είναι το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής. Έχουμε λοιπόν αύριο 5 και 4 το Πανιώνιος Ατρόμητος Αθηνών. Σκόντα Ξάνθη Πανετολικός στο μάτς που θα δείτε απευθείας από την Ε3 στις 7.30. Την ίδια ώρα Άρης ΑΕΚ και την Κυριακή στις 4 του μηνός. Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης στις 3. Ίδια ώρα Λεβαδιακός Κέρκυρα. Στις 5 και 4 το Ξαδράμα Σπας Γιάννηνα και Όφη Ολυμπιακός. Ενώ κλείνει το πρόγραμμα με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 7.30 στο άδειο Ολυμπιακό στάδιο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Γνώριμους αντιπάλους θα βρουν μπροστά τους Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο δρόμο για το Final Four της Ευρωλίγκα. Οι πρωταθλητές θα αναμετρηθούν με τη Μακάμπι Τελαβίβ, τον Παπαλουκά και Σκορτσιανίτη, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην Σιένα, επιθυμώντας να πάρει εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνεχίζουν στην Ευρωλίγκα και πλέον τους απομένει ένα ακόμη εμπόδιο, το μεγαλύτερο όλων, για να βρεθούν στο Final Four της Κωνσταντινούπολης. Οι Ερυθρόλευκοι μετά την επιτυχία τους 88-81 επί της Γαλατασαράι θα βρουν με μειονέκτημα έδρα στη Σιένα του Νίκου Ζήση, αλλά και τον Μακάλεμ, Άντερσεν, Φόρντον, Ξιστόφ Λαβρινόβιτς, Μακόσεβις και Μος. Το ίδιο ζευγάρι βρέθηκε και στο ίδιο σημείο πέρσι, όταν η σκληροτράχυλη και καλά διαβασμένη Σιένα έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού. Τώρα όμως το συγκρότημα του Ντούσαν Ιβκοβιτς είναι περισσότερο υποψιασμένο, αφού και το πλεονέκτημα έδρα είναι υπέρ του αντίστοιχου που καθοδηγεί ο Σιμόνε Πιανιτζάν. Εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε, άλλο είναι μια σειρά playoffs. Άλλο είναι τα κανονικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει απέναντί του τη Μακάμπη στο ζευγάρι που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα. Την νίκησε πέρυσι στον τελικό της Ευρωλίγκας για να σηκώσει για έκτη φορά τον τίτλο. Όμως τώρα καλείται να επιδείξει την ίδια ποιότητα και σύνεση απέναντι στο συγκρότημα του David Blatt, το οποίο έχει για αστέρες του τον Σκορσανίτη, τον Ισραηλινό Ελιάχου αλλά και τους Αμερικανούς Blue, Hendrix και Smith, οι οποίοι δίνουν τον τόνο στο παιχνίδι της. Ενώ ο Λουκάς εμπλουτίζει το ρόστερ με την εμπειρία του. Τα play-off της Ευρωλίγκας ξεκινούν στις 20 και 22 Μαρτίου με τους αγώνες Παναθηναϊκός Μακάμπι και Σιένα Ολυμπιακός. Στις 27 Μαρτίου η έδρα μεταφέρεται στην ομάδα που έχει το μειονέκτημα, στο ΣΕΦ και το Γιάντε Λιάου δηλαδή. Ενώ αν χρειαστούν περισσότεροι από 3 αγώνες, θα δεξαχθούν στις 29 Μαρτίου και ο τελευταίος το διήμερο 4 και 5 Απριλίου στο ΑΚΑ και το Παλαέστρα της πρωταθλήτριας Ιταλίας. Στα άλλα δύο ζευγάρια, η Τσέσκα Μόσχας θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο του Φώτη Κατσικάρη αλλά και τον Κώστα Βασιλιάδη Δημήτρη Μαυροειδή. Ενώ η Μπαρσελόνα, επίσης με πλεονέκτημα έδρας, θα κοντραριστεί με την Ούνιξ Καζάν στα play-off, τα οποία επίσης θα καλύψει τηλεοπτικά η ΕΡΤ. Αυτά έγιναν στην Ευρωλίγκα. Εδώ βλέπετε το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε λοιπόν αύριο Κολοσσός Ηλυσιακός στις 4, μία ώρα αργότερα Άρης Καβάλα από την ΕΤ3, στις 7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από την Νέα Ελληνική Τηλεόραση, την ίδια ώρα Περιστέρη Μαρούση. Και την Κυριακή ΚΑΟΔ Ολυμπιακός στις 5 και Πανιώνιος Ρέθυμνος στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από την Νέα Ελληνική Τηλεόραση.
Η μάχη της κορυφής στο γαλλικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με την Paris Saint-Germain να έχει πέσει στη δεύτερη θέση. Οι Άραβες ιδιοκτήτες πάντως εξετάζουν από τώρα τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, καθώς σύμφωνα με ισπανική εφημερίδα έκαναν μυθική πρόταση 80 εκατομμυρίων ευρώ στον Τσάβι της Μπαρτσελόνα. Μπορεί το χρήμα να καταστρέψει μία αιώνια ποδοσφαιρική αγάπη, ακόμα και όταν πρόκειται για κάτι περισσότερο από έναν σύλλογο όπως συμβαίνει με την Μπαρσελόνα. Θα το μάθουμε, διότι δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής των Καταλανών από τον Τσάβι που να εκπροσωπεί με καλύτερο τρόπο όλα όσα αντιπροσωπεύουν οι Μπλαουγκράνα. Και δεν υπάρχει κάποιος στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο που να έχει περισσότερα λεφτά από τον ιδιοκτήτη της Paris Saint-Germain, τον Σεϊχ Χαμάντ μπιν Αλ Τανί. 403 μάτς στην Μπαρσελόνα από το 1991 στον σύλλογο. Από το 10ο έτος της ηλικίας του εκπροσωπεί την Καταλωνία, το όμορφο ποδόσφαιρο. Είναι ο συνδετικός κρίκος της άμυνας με την επίθεση. Είναι το α και το ω της Μπαρσελόνα. Είναι ο ποδοσφαιριστής που άλλαξε την εικόνα που είχαμε για τους αμυντικούς χαφ. Πλέον δεν είναι απαραίτητο να είναι μαύρος και να τρέχει μόνο. Ο Τσάβι μας απέδειξε ότι αρκεί να ξέρεις πού να κινείσαι, να δίνεις την μπάλα σωστά, να προβλέπεις την εξέλιξη της αναμέτρησης. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μουρίνιο θα είναι ο επόμενος προπονητής της Μπαρσελόνα σε περίπτωση που ο Γκουαρδιόλα δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, Σάντρο Ροσέλ, επιθυμεί τον Special One για τον πάγκο, σύμφωνα με την El Mundo, και είναι διατεθειμένος να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του Πορτογάλου. Θα μάθουμε σε λίγο αν όλοι και όλα στο ποδόσφαιρο έχουν την τιμή τους. 80 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρσελόνα και λευκή επιταγή στον Τσάβι, για να βάλει δίπλα στην υπογραφή του ό,τι ποσό επιθυμεί η καρδιά του. Υπομονή, θα μάθουμε σύντομα. Ολοκληρώθηκαν δοκιμαστικά στο MotoGP με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Casey Stoner να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα Sepang στη Μαλαισία. Ακολούθησε όμως το αυλός του τη Honda, ο Ντάνι Πεδρόζα. Η καλοκαιρία επέστρεψε στη Μαλαισία και μαζί της η ομάδα της Honda στην πίστα της Sepang για την τρίτη και τελευταία ημέρα των δοκιμών του MotoGP. Ο Casey Stoner έφερε εκ νέου την RC213V στην κορυφή της κατάταξης με επίδοση 2 λεπτά και 473 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Αυστραλός αναβάτης που ανάλωσε την ημέρα του σε προσωμείωση αγώνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το τσάτερ, δηλαδή την ταλάντωση που επιφέρουν τα μαλακά ελαστικά στο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας του. Πίσω του βρέθηκε ο ήτερος αναβάτης της Honda, Ντάνι Πετρόζα, που αφενός ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον κινητήρα της μοτοσυκλέτας του και αφετέρου δούλεψε πολύ πάνω στο πλαίσιό της και ιδιαίτερα σε αυτό της εισόδου στην εκάστοτε στροφή. Με επίδοση μόλις 175 χιλιοστών του δευτερολέπτου του οδεέστερη του παγκόσμιου προαθλητή, δείχνει πάντως ότι βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Τρίτη καλύτερη επίδοση από τον Αντρέα Ντοβιζιόζο, που είχε τονίσει άλλωστε ότι ήταν έτοιμος να εκμεύσει το καλύτερο δυνατό από τη Yamaha του. Ο Ιταλός δούλεψε πολύ πάνω στη θέση οδήγηση της Μιένα και τα αποτελέσματα του δικαίωσαν, αφού άφησε πίσω τον πρώην παγκόσμιο προαθλητή Χόρχε Λορένθο. Ο εργοστασιακός αναβάτης Yamaha, αν και είχε πτώσει το πρωί, κατάφερε αφενός να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού πακέτου και αφετέρου να βγει στην πίστα το απόγευμα και να κάνει προσομοίωση αγώνα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Από όλους όσοι εργάστηκαν για να βγούμε στον αέρα, συναδέλφους τεχνικούς, τον σκηνοθέτη μας Δημήτρη Νικολαίδη, ευχές για χαρούμενο βράδυ.